Τα παντελόνια, φίλε μου, περίεργα είναι ρούχα, με ευκολία τα φοράς, δύσκολα όμως θα τιμάς. Πουμ παμ, πουμ παμ, παραραμ, πουμ παμ, παραραραμ. Προς κρέμος και πίσω ρέμα είναι η αγάπη σου. Βασανί, βασανίζομαι με σένα, μαχαλά, μαχαλά λύσου. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ. Μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Πουμ παμ πουμ παμ παραραμ. Προς κρέμος και πίσω ρέμα είναι εκεί η αγκαλή σου. Και παιδεύομαι με σένα, μαχαλά, μαχαλά λύσου. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ και ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ. Μα και να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Μετά από 7 χρόνια ξαναβρίσκομαι στο σπίτι του Στέλιου Ζαφυρίου, που δυστυχώς βέβαια πριν από 4 περίπου χρόνια έχει φύγει. Ήταν η μόνη εκπομπή που του έκανα αφιέρωμα και θέλω να ευχαριστήσω και για εκείνη την εκπομπή τον Χρήστο Βιδινιώτη, αλλά και για αυτή, γιατί είναι ο άνθρωπος με τον οποίο φτιάξαμε αυτό το αφιέρωμα και τότε και τώρα. Και έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, και δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά το λέω με τα λόγου γνώσεως, να μου πει δύο λόγια η κυρία Ζαφυρίου, η κυρία Άννα Ζαφυρίου, ο άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια ήταν δίπλα στο Στέλιο και που για πρώτη φορά μιλάει στην κάμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να πούμε δύο λόγια για το Στέλιο. Κύριε Παρή, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξύχησα γιατί. Και ευχαριστώ και αυτό το παιδί. Το Χρήστο λέτε. Που στάθηκε τόσο πολύ στο Στέλιο. Δυστυχώς το γνώρισε αργά όμως. Δεν το γνώρισε όταν έπρεπε. Να σας πω κάτι. Θέλω να πιάσουμε λίγο. Δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή για να στεναχωρηθούμε γιατί... Δεν θα στεναχωρηθώ, αλλά επειδή είμαι ευσυγκίνητη, μήπως σας δυσκολέψω. Δεν πειράζει. Δεν δυσκολεύω. Τα συναισθήματα είναι αληθινά. Όπως και η εκπομπή αυτή είναι αληθινή και ό,τι κάνουμε το κάναμε από μεράκι. Γι' αυτό και μας δέχτηκε ο Στέλιος, γιατί ο Στέλιος δεν ήταν εύκολος. Γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Πείτε μου, δεν είναι εύκολο τώρα να μιλήσουμε για τον Στέλιο, γιατί ο Στέλιος ήταν όχι το άλλο σας μισό, ήσασταν εσείς για μένα. Είσαστε, πόσα χρόνια ήσασταν μαζί μας? 58 χρόνια. 58. Τώρα 62. Τώρα 62. Είμαστε όμως μαζί ακόμη. Το κατάλαβα για τα 62. Πείτε μου, ο Στέλιος υπήρξε ένας άνθρωπος που ποτέ, και επειδή με αυτή τη δουλειά ασχολιάμαι δεκαετίες, δεν είπε ποτέ κανείς το παραμικρό και για τον άνθρωπο Στέλιο και για τον καλλιτέχνη Στέλιο. Αυτός και ο Γιάννης Παπαϊωάννου είναι οι δύο άνθρωποι για τους οποίους έχουν πει μόνο καλά λόγια. Πείτε μου λίγο, ο Στέλιος ως δεξιοτέχνης ήταν κορυφαίος. Το ξέρουν όλοι. Έκανε πολύ μεγάλες συνεργασίες για πολλά χρόνια. Μόνο μεγάλες. Μόνο μεγάλες συνεργασίες. Οπότε αφού είστε 58 χρόνια, 62 με το Στέλιο, είστε από μικρά παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη δηλαδή κι εσείς. Βέβαια. Πείτε μου λίγο για το μικρό Στέλιο. Από τότε που τον γνωρίσατε ήταν με ένα μπουζούκι στα χέρια. Από τότε που τον γνώρισα και από τότε που μου φύγε. Το μπουζούκι δεν το είχε αφήσει από το χέρι. Ο Στέλιος έτρωγε και έκανε έτσι. Έβλεπε τον ΠΑΟΚ και έκανε έτσι. Ήταν με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα, ο ΠΑΟΚ ήταν. Φανατικός. Φανατικός, ε. Καμιά φορά πηγαίναμε στο γήπεδο, μαζί πάντα. Κύριε Πάρη, δεν έχουμε χωρίσει 58 χρόνια. Όσο ήμασταν μαζί, δεν χωρίσαμε καθόλου. Στην εκπομπή που είχαμε κάνει στο Στέλιος Δαφυρίου που έχει δώσει και ίσως τη μοναδική συνέντευξη που έχει δώσει ποτέ, είχαν έρθει αρκετοί δεξιοτέχνες. Ένας που έπρεπε να έρθει, αλλά δεν γινόταν γιατί είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, ήταν αυτός που έχω απέναντί μου και είναι ο Παναγιώτης Στεργίου. Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Γεια σου πάλι. Ο Ζαφυρίου είναι ο άνθρωπος που ήταν πρόβλημα να κάνω εκπομπή γιατί ήθελα να έρθουν πάρα πολλοί. Συνήθως λες, πρέπει να έρθει εκείνος, πρέπει να έρθει εκείνος, θα τους πάρουμε τηλέφωνο. Με το που έλεγα το όνομα Ζαφυρίου, θα έρθω. Και είχαν έρθει 5. Ήταν τότε πολύ αγαπητός. Ναι. Εσύ πες μου για το Στέλιο Ζαφυρίου. Το γνώρισες? Το Στέλιο του Ζαφυρίου το γνώρισα σε μια συναυλία που είχαμε κάνει. Είχα παίξει με τη Γλυκερία, μαέστρος ήταν ο Ανδρέας ο Πρέζας, κάπου το 1980 στο γήπεδο Λεωφόρος Αλεξάνδρας για τον Νίκο τον Ξυλούρη. Mm-hmm. Μου τον σύστησε ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Ξαπλαντέρης, ο Μπουζουξής. Εγώ τότε ήμουνα πολύ παιδάκι, ήταν 79-80 κάπου εκεί ήταν. Αλλά τον θυμάμαι που ερχότανε σιγά σιγά προς το μέρος μας, έτσι, και σαν Θεός η εικόνα μου. Mm-hmm. Και με σύστησε ο Δημήτρης στο Στέλιο του Ζαφυρίου και θυμάμαι πολύ έντονα που μου έσφιξε πάρα πολύ δυνατά το χέρι. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχες παίξει ήδη, πριν να ξεκινήσει, πριν να σε ακούσει? Δεν είχα παίξει με το ζωτή. Ήταν η πρώτη μέρα που τον γνώρισα. Όχι, σε είχε ακούσει να παίζεις, ήταν πριν τη συναυλία. Όχι, πριν τη συναυλία. Με σύστησε ο Δημήτρης ο Ξαπλαντέρης και θυμάμαι που μου έσφιξε πολύ έντονα το χέρι και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λέω, αυτός ο άνθρωπος σφίγγει το χέρι. Έκτοτε περάσαν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, και βρέθηκα να παίζω μαζί του με τον Γιάννη τον Πάριο στην Εράιδα, το 1988. Δύο μπουζούκια παίζατε δηλαδή? Μάλιστα, δύο μπουζούκια. Και εκεί μου ξανά σφίξε το χέρι πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Και του θύμισα για το περιστατικό πριν χρόνια. Ταλκάς βαρύς με βαρέσαι, ένα κορίτσι μ' αρέσαι, πώς να το ομολογήσω. Δέρτη μου ξεχύλισε, και δε μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω. Το τέρτι μου ξεχύλισε, μη δε και δε μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω.
έλα μαζί μου αρχόντισσα. Απόψε που τα βρότησα και εδώ θα την αράξω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Λεβέντη μου κι αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου, μαζί σου θα το κάψω. Παλέψει με το κρύο να στεριώσει να σταθεί. Και από το 75 και μετά που μεγάλωσε η Μίρκα, έγινε 15 και η Φένια ήταν 8, πήγαινα και με ήθελε και μαζί του. 45 χρόνια ήμουν μαζί του, στο καμαρίνι της Μαρινέλλας. Ευτυχώς που ήμασταν έτσι τόσο κοντά και ήμουνα κλεισμένη πάντα εκεί μέσα. Ο Στέλιος με τη Μαρινέλα συνεργάστηκαν πολλά χρόνια. Η πρώτη του γυναίκα, λέγανε, γελούσαν και οι δύο. Η πρώτη του γυναίκα, εγώ ήμουν δεύτερη. Ήταν συνεχώς μαζί. Δηλαδή το 57 η Μαρινέλα πήγε και δούλεψε εκεί που δούλευε ο Στέλιος. Εκεί πήγε ο Καζαζίδης. Εκεί πήγε να δει το Στέλιο, που είχαν συνεργαστεί πιο μπροστά μαζί σε περιοδία με τον Καζαζίδη, με τις μαμάδες τους μαζί. Και είδε τη Μαρινέλα. Εκείνο το βράδυ φύγανε και πήγανε όλοι μαζί με μια βάρκα που είχε φέρει ο Καζαζίδης για ψάρεμα, το χόμπι του, και την άλλη μέρα την πήρε και έφυγε. Μπράβο! Να πεις έτσι, να, να στελάξεις. Έλα, αγάπη μου. Πάντα τον λάτρευα και ήμουν περήφανη γι' αυτόν, όπως και αντίστροφα. Όμως ουσιαστικά τον γνώρισα σε όλο του το εύρος σαν άνθρωπο το 2004, με την αφορμή κάποιου σοβαρού ατυχήματος που είχε και μιας τεράστιας περιπέτειας, υγείας, όπου
πάλευε για τη ζωή του πάνω από 2 μήνες. Μέσα από αυτές τις συνθήκες αντιλήφθηκα το εύρος του ανθρώπου, όπως και αυτός αντίστροφα το εύρος της δικής μου αγάπης. Να ενημερώσω βέβαια εδώ τους φίλους που μας βλέπουν ότι εσείς δεν έχετε... Είστε πολιτικός μηχανικός, δεν είστε? Εγώ ήμουν πολιτικός μηχανικός, είμαι πολιτικός μηχανικός τυπικά. Αυτό έχεις σπουδάσει, θετικές επιστήμες. Έχω σπουδάσει ασφαλιστικά εκ των υστέρων, έχω μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων, ασχολούμαι με χρηματοοικονομικά. Πολύ πράγμα, έτσι. Πολύ πράγμα. Είμαι έξω από το χώρο της μουσικής. Τυπικά, ουσιαστικά, λατρεύω τη μουσική, είχα πάντα πάρα πολύ καλό αυτή. Είχα ταλέντο, αν ήθελα θα μπορούσα να παίξω, αλλά προφανώς δεν είχα τόση αγάπη για αυτό το πράγμα και δεν το έκανα. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα που με ενδιέφεραν περισσότερο. Και γι' αυτό είμαι πιο αποστασιοποιημένη από όλη την επαγγελματική εικόνα του πατέρα μου. Ναι, βέβαια, τη ζούσατε από μέσα, διότι... Προφανώς, από παιδί. Από ό,τι είπε η μητέρα σας στο σπίτι, ο Στέλιος δεν σταματούσε να παίζει ποτέ. Στο σπίτι δεν σταματούσε να παίζει, δεν σταματούσαν να έρχονται οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόταν κάθε φορά στενά. Εγώ από πολύ μικρή πήγαινα 1 φορά κάθε σεζόν και έβλεπα την παράστασή του. Η πρώτη φορά που πήγα σε μαγαζί ήταν στην Τριάννα του Χιλά. Α, το προλάβατε. Το πρόλαβα, το θυμάμαι σαν όνειρο. Είσαι η μικρή κόρη του Στέλιου. Είμαι η μικρότερη, ναι. Η μικρότερη κόρη, η οποία τελείωσε νομική, αλλά είσαι με τη μουσική. Αλλά ασχολήθηκα μόνο με τη μουσική. Δηλαδή, πώς ασχολήθηκες? Στην αρχή πήγα στο Οδείο Αθηνών, έμεινα 15 χρόνια. 15 χρόνια. Ναι, γιατί έκανα διάφορα όργανα, εκτός από το κύριο... Ναι, εντάξει, είναι... Εγώ είμαι... Αυτό. ταυτόχρονα εργαζόμουν σε μπάντες, σε χοροδίες. Να σου πω, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή στη μουσική και που έχεις, εν πάση περιπτώσει, είναι η ζωή σου η μουσική, μπορεί να δεις αντικειμενικά το μουσικό Στέλιο Ζαφυρίου? Νομίζω ναι. Είχε ξεκινήσει από το 99 και μου είχε κάνει... Το 99 είχα πατήσει καλά σαν μουσικό στα πόδια μου. Ήταν η χρονιά που έδινε πια το σώμα στα όργανα. Και μου έκανε εντύπωση που άρχισα να προσέχω ξαφνικά. Άρχισα ο ήχος του μπαμπά μου, όταν άκουσα ένα CD τέλος πάντων, γιατί τότε δεν πολύ έπαιζε. Μου έκανε εντύπωση πολύ ο ήχος του και άρχισα να το ψάχνω. Έγραψα 2 CD μόνο μαζί του, με τα οργανικά και τα λοιπά, γιατί ήταν ένας μέγιστος μουσικός. Ξαφνικά είδα, δηλαδή, ό,τι είχα περάσει από... εμείς περνάμε στην συμφωνική μουσική, περνάμε από διάφορες χρονικές περιόδους, αιώνες, 4-5 πριν. Όλα αυτά ήταν σαν αποτυπώματα συγκερασμένα σε αυτόν. Δηλαδή συνυπήρχαν αυτά μέσα στον αυτοσχεδιασμό? Τα πάντα. Αυτό εννοείς? Τα πάντα. Και μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά όταν με εξέταζε, γιατί είχα εξετάσει στο Αθηνών, στα θεωρητικά, και του έλεγα έχω λίγο πρόβλημα ακόμα με την prima vista, με την ανάγνωση αγνώστου μουσικού κειμένου. Και μου έκανε εντύπωση, εκείνη την ώρα με βοήθησε κάπως, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το κατήχε. Δεν είχα δει αυτή την πλευρά του ακόμα, τότε την είχα γνωρίσει. Thank you.
Μαρινέλα την έβγαλε ο Χάρμας, έτσι. Ο Τόλης. Ο Τόλης, ο Χάρμας. Της έβγαλε το όνομα. Όχι έβγαλε τη Μαρινέλα. Όχι, το Μαρινέλα της το έδωσε η Μαρινέλα εργαζόταν στο Στρατιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης. Όταν βρεθήκαν με το Στέλιο. Με το κανονικό της όνομα. Κυριακή Παπαδοπούλου, ναι. Ο Στέλιος συνεργάστηκε με τη Μαρινέλα, συνεργάστηκε και με τον Κοζατζίδη. Ναι, με τον Κοζατζίδη. Και με τον Κοζατζίδη. Δηλαδή, ήρθε η Μαρινέλα στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε έρθει ο Στέλιος. Το ότι εκλεφτήκαμε και τα λοιπά, το ξέρετε αυτό. Με τον Στέλιο, εσείς. Με τον Στέλιο. Μόλις ήρθε ο Στέλιος στη Θεσσαλονίκη, από τον Άραξο, παντρεμένοι όντες εμείς, και λίγο πριν γεννηθεί η Μίρκα, κάποιες μέρες, ήρθε η Μαρινέλα και του είπε ότι θα δουλέψει μέσα στο χώρο της έκθεσης, στο χώρο του Πανεπιστημίου, εκεί που έχει γίνει το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και πήγαν και δούλεψαν μαζί. Στη Θεσσαλονίκη λέμε. Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε. Στα πανεπιστήμια μέσα. Και δούλεψε Καζατζίδης Μαρινέλα με Ζαφυρίο Μπουζούκη. Με Ζαφυρίο Μπουζούκη, ναι. Δούλεψαν 3 μήνες. Τελείωσε Σεπτέμβριο. Είχε γεννηθεί εντωμεταξύ η Μίρκα. Και του λένε, θέλουμε να έρθεις μαζί μας στην Αθήνα. Εμείς με ένα μωρό παιδί. Ο Στέλιος ενθουσιασμένος. Γιατί έφευγε από Θεσσαλονίκη με το καλύτερο δίδυμο της Ελλάδος. Για να τα λέμε τώρα με το όνομά τους, εκείνη την εποχή, γιατί ο κόσμος ακούει Καζατζίδης, εκείνη την εποχή ο Καζατζίδης ήταν 29 χρονών και ο Ζαφυρίου ήταν 23. Μιλάμε τώρα... Δεν ήταν 23. Το 37, ήταν... μέχρι το 60, 23. Τόσο ήταν. 23. Δηλαδή, νόμιζα ότι πιο μικρό. Πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς δουλέψαν 16 χρόνων ο Στέλιος μαζί του. Με τον Καζατζίδη. Ναι, που κάνατε περιοδεία. Με τις ναι, μαμάδες. Με τις μαμάδες. Αναφερόμενος ότι θα πω Θεσσαλονίκη για τον Μάριο κλπ. Ποιο Μάριο, τον Κώστογλου. Α, μου λέει ο Μάριος ο Κώστογλου είναι αδερφικός μας φίλος με τον Στέλιο και έχουν διαφορά 3 μέρες. 4. Που δεν το ξέρεις ούτε εσύ. Όχι, δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα, αλήθεια. Πες μου δύο λόγια για τον Στέλιο Ζαφυρίου. Ήσασταν γείτονες, ήσασταν συνομήλικοι. Κοίταξε τώρα, ο Στέλιος έκανε καριέρα πριν από μένα. Πολύ πριν από μένα. Από Καλαμίτσα, Καλαμάκη, Θεσσαλονίκη κλπ. Κλπ. Εννοώ καριέρα, είχε γίνει όνομα πολύ πριν από μένα. Εγώ τον ήξερα το Στέλιο από εκεί. Χωρίς να με γνωρίζει και χωρίς τον έχω γνωρίσει. Ναι, χωρίς τον έχω γνωρίσει από κοντά. Ναι. Με το Στέλιο έμελε λοιπόν να γνωριστούμε εδώ στην Αθήνα. Όταν συνεργάστηκα με τη Μαρινέλα και αυτή ήταν. Με τη Μαρινέλα σαν σολίστ τραγουδιστρία, όχι Καζατζίδης Μαρινέλα. Ναι, ναι, ναι. Πιο μπροστά ο Στέλιος λοιπόν, ξέρω, γνώρισα, είχε ότι είχε παίξει ναι, με τον ντουέτο. Ναι, ναι, ναι. Και στις άλλες δουλειές που γίνανε, η Μαρινέλα τον πήρε κοντά. Από τότε το Στέλιο τον είχε πάντα δίπλα της η Μαρινέλα. Ο Στέλιος υπήρξε, σαν μουσικός υπάρχει, ένα από τα καλύτερα μπουζούκια που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Συμφωνώ. Μπορώ να πω, ο πιο κρυστάλλινος ήχος που υπάρχει σε μπουζούκι είναι το Στέλιο. Στο σπίτι σας δεν ερχόντουσαν τραγουδιστές, τραγουδίστρες που συνεργάζονται με όλα σας. Όλος ο βασικός κόσμος, όλος ο πολύ γνωστός. Τους ξέρατε, δηλαδή. Βλέπατε τη Μαρινέλα, τον Καζατζίδη. Τους ήξερα προσωπικά και με ξέρουν προσωπικά. Στην κυρία Μαρινέλα και στον Καζατζίδη ήμουν και παράνυφος τους στο γάμο τους. Ναι, ήμουν, αυτό δεν ναι, το ήξερα. Μάλιστα. Ο Λάκης Καρνέζης σε 19 εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από την 60χρονη κοινή τους πορεία. Μια ηχογράφηση ντοκουμέντο από το Εθνικό Θέατρο του Όσλο. Κυκλοφορεί από τη Δίκτυο. Oh.
Θέλω απλά να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου έχει κάνει να είναι φίλος μου, να με θεωρεί φίλο του και για όλα αυτά που μου λέει, γιατί διδάσκει με το ήθος του αυτός ο άνθρωπος. Είναι αυτό. Πολύ βασικό αυτό. Στην εποχή μας, ναι. Τότε είχατε έρθει εσύ, ο Μανώλης, ο Καραντίνης, ο Βασιλάς, ο Κατσίκης και ο Λιόλιος. Οι πέντε σας, έτσι. Και ήταν και ο αξέχαστος ο Μάνος Παπαδάκης. Θέλω να μου πεις για τα χρόνια αυτά που πέρασαν, που έχει φύγει ενδιάμεσα ο Στέλιος και όπου έχουμε και την αίσθηση της αγάπης που είχατε τότε που ζούσε, που έδωσε και τη μοναδική συνέντευξη, αλλά τώρα που έφυγε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ και από τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, όταν τον αναφέρω, βάζω κάποια τραγούδια καμιά φορά που έχει να παίζει ένα ταξί μου και λέω τα Στέλιο Ζαφυρίου, χτυπάει το τηλέφωνο. Ένα. Γιατί παίζει στη μισή δισκογραφία. Ναι, ναι, ο Στέλιος παίζει παντού, ναι. Για πες μου λίγο, γιατί εσύ ως καθένα αρμόδιος ιδιώτης και εσύ που ζουξείς, μιλάς με συναδέλφους. Ο Στέλιος μπορεί να έφυγε βιολογικά και να μείνει δίπλα μας, αλλά κάθε μέρα τον έχουμε δίπλα μας. Πώς να σου το πω, δηλαδή, ό,τι και να ακούσεις, φίνος φίλ, πλέσα, όλο τον πλέσα τον έχει γράψει ο Στέλιος. Και αμέτρητα τραγούδια. Αμέτρητα, δηλαδή. Τον έχουμε πάντα δίπλα μας, δηλαδή, τον ακούμε και δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Βιολογικά έφυγε ο Στέλιος. 23 χρόνων ο Ζαφυρίου κατεβαίνει στην Αθήνα με τον Καζαζίδη και τη Μαρινέλα. Τρεις μήνες πριν από μένα και το παιδί. Μετά κατέβηκατε κι εσείς. Και κατέβηκα κι εγώ και μείναμε στην Καλυθέα που μέναν και πολλά παιδιά από την ορχήστρα του Καζαζίδη. Πού έπαιζε το Φαλήρικο, έπαιζε ή στο Μαργωμένο. Στη Συγκρού, το μεγάλο μαγαζί. Στη Συγκρού ήταν και η Τριάννα του Χιλά. Τριάννα του Χιλά. Στην Τριάννα του Χιλά, δηλαδή. Και μετά πήγανε, καλοκαίρι πηγαίνανε στο. Στο Παραλιακό. Στο Κουλουριώτη. Στο Κουλουριώτη. Ναι. Τότε ο Στέλιος ήταν μαζί με το Ζαμπέτα Μπουζούκια. Τι είχαν και στο. Όχι, κάτι είχαν κάνει ο Καζίδης με τη Μαρινέλα και ήρθε ο Ζαμπέτα στο. Ελπίζω να θυμάμαι σωστά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και έφερε και την Βίκη τη Μοσχολιού, κοριτσάκι πάρα πολύ μικρό. 16, 15 ήτανε. Και τραγούδαγε εκεί η Μοσχολιού. Πώς τραγούδαγε η Μοσχολιού 16-15. Σαν τώρα. Σαν όταν έφυγε. Ήταν ταλέντο. Πιστεύετε ότι οι τραγουδιστές και οι μουσικοί γεννιούνται. Δηλαδή. Ασφαλώς. Το έχουν μέσα τους. Το έχουν μέσα τους. Να σας πω κάτι. Βεβαίως. Όταν ο Στέλιος άρχισε να μαθαίνει μπουζούκι, ήταν από μουσική οικογένεια, ο παππούς του κάτι ασχολούνταν. Ναι, ξέρω, μας τα είχε πει. Ναι, ναι. Όταν άρχισε να του δείχνει ο αδελφός της μαμάς του, εκείνος το ξεκίνησε με κιθάρα και μετά το γύρισε μπουζούκι, του δείχνε ο θείος την ημέρα και το βράδυ τα έπαιζε στον ύπνο του. Μπορείτε να το φανταστείτε. Και μου το έλεγε ο Στέλιος αυτό και το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί ο Στέλιος ήταν, δεν νομίζω να έχει πει ψέμα στη ζωή του. Ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν. Δεν νομίζω. Έστω και αν ήταν εις βάρος του. Έχεις παίξει με τον παπά σου μαζί. Έχω τραγουδήσει, γιατί όταν εγώ πήγαινα πάρα πολύ συχνά μαζί τους από μικρό. Ήμουν κολλημένη, δηλαδή, Σάββατο με μέτρεναν γενικά. Ξενυχτούσα. Όταν ήμασταν στο καμαρίνι, πήγαινα στα διαλύματα στο καμαρίνι πάντα και καθόμουν ήσυχα. Και κάποιες φορές, επειδή είχε χρόνο και δεν άφηνε το όργανο βέβαια, γιατί πρέπει να είσαι θερμός, έπαιζε κάτι που μου άρεσε, το Hotel California. Παπάς το ναι, και εγώ τραγουδούσα. Ναι. Ναι. Να σου πω, ο παπάς του δηλαδή με το μπουζούκι έπαιζε και εκτός από λαϊκά και ρεμπέτικα έπαιζε και άλλες μουσικές. Ναι. Έπαιζε, ναι, του ναι, άρεσε. Ναι. Άκουγε διάφορα, ας πούμε, π.χ. μας άρεσαν εμάς κάποια πράγματα. Κάτι που του άρεσε, όπως ας πούμε το Hotel California του είχε αρέσει πάρα πολύ το οργανικό πριν μπει ο τραγουδιστής. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Αυτοσχεδιαστικά, αλλά Hotel California άκουγες. Η σχέση του πατέρα σας με τη μουσική ήταν άρρηκτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ήταν να η ζωή ζήσει του. Χωρίς. Ήταν η ζωή ήταν του. Η ζωή του. Ο Ζαφυρίου ως πατέρας ήταν αυτό που μου είπατε, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος με τις αδυναμίες που έχει κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος. Αλλά
το καταλυτικό ήταν ο χαρακτήρας του, ο οποίος ήταν προφανής και στην λειτουργία της οικογένειας. Ένας άνθρωπος με απεριόριστη εντιμότητα, με απεριόριστο ήθος, σε μια αγορά που είναι πολύ δύσκολο. Και σε ένα επάγγελμα. Είναι πολύ δύσκολο, ίσως πιο δύσκολο από κάποιες άλλες αγορές, πιο τεχνοκρατικές. Ένας άνθρωπος ερωτευμένος με τη ζωή. Ερωτευμένος με τη μητέρα σας. Ερωτευμένος με τη μητέρα μου, ένας άνθρωπος και από αυτή την πλευρά τυχερός, γιατί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο διαχρονικά που ζουν και έχουν την ευτυχία να είναι δεκάδες χρόνια μαζί με κάποιον άλλον και να θέλουν να είναι με αυτόν τον άλλον και να είναι καλά μέχρι τελευταία στιγμή. Και έπαιζε συνεχώς. Συνεχώς, πρώτα-πρώτα. Δεν έφευγε για τη δουλειά το βράδυ. Εάν εδώ, σε αυτή την καρέκλα, σε αυτή τη θέση και βλέποντας και τηλεόραση, δεν μελετούσε 2-3 ώρες. Δεν γινότανε χωρίς τον Μπουζούκι ο Στέλιος. Ήτανε... Προέκταση τα χέρια του, ναι. Αν εγώ παίζω Μπουζούκι αυτή τη στιγμή, που είμαι πολύ μικρός μπροστά του για να μιλήσω, είναι η αφορμή. Ο Ζαφυρίου, για να καταλάβεις, είναι η πιο γλυκιά πενιά. Αυτό που λέγαμε που έπαιζε τη νότα και γουργούριζε από μέσα. Αυτό το βελούδινη νότα, μεγάλη νότα, βελούδινη και μοναδικός. Ο καλύτερος μπουζουξής που πέρασε στη δισκογραφία σε όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι παίζουμε εμείς τον μιμούμαστε, γιατί μας έχει μάθει, έχουμε μάθει από τα χέρια του, είναι ο καλύτερος μπουζουξής που πέρασε στη δισκογραφία, το number one δηλαδή. Το πιστεύεις αυτό, Το πιστεύω και στο υπογράφω δηλαδή. Το πιστεύω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτό. Ο καλύτερος μπουζουξής που έγραψε στη δισκογραφία.
καρδιά. Κι άσε τα γυρνάκια σου να χαρείς τα μάτια σου καλέ, και μη με παιδεύεις άλλο πια. Έλα πριν με φάει παγωνιά. Είναι το κρύο, είναι το κρύο τσουχτέρο, να το αντέξω δεν μπορώ. Κι αν δεν μ' ανοίξεις, κι αν δεν μ' ανοίξεις να σε δω, θα με βρουν στην πόρτα σου νεκρό. Έγραφε τραγούδια ο Στέλιος, γιατί όταν κάναμε, όταν κάναμε την κουβέντα αυτό ακριβώς είπε ότι έγραφα πάρα πολλά, αλλά απογοητεύτηκε και δεν ήθελα να τα δώσω. Ήταν πολύ μικρός και όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία το «Κρύο το τσουχτερό» με το Χριστάκι. Με το Χριστάκι λέγανε, τα ραδιόφωνα βούιζαν η μεγάλη επιτυχία του Χριστάκι και ο Στέλιος θύμωσε. Μα έτσι ήταν πάντα όμως. Κάποια εποχή τα τραγούδια τα χρεώνανε, τα λέγανε, δεν τα χρεώνανε, πηγαίναν στο όνομα των τραγουδιστών. Δεν αναφέρανε. Εν πάση περιπτώσει, ποιος έγραψε τα λόγια από αυτό το τραγούδι. Το κρύο το τσουχτερό, ναι. Ο Γαβαλάς. Γι' αυτό, γιατί πήγα να πω ότι το γράψανε. Δίσκο, γιατί είπα στο δίσκο ότι λέει Γαβαλάς. Ναι. Ο Πάνος Γαβαλάς. Ο άλλος δεν έχει καμιά σχέση. Ναι. Ο Γιάννης είναι πολιτικός μηχανικός. Ναι, το ξέρω. Είναι πάρα πολλά τραγούδια στο όνομά του. Στο γάμα έγινε. Όλα είναι. Ναι, δεν τα βάζω πάνω στο όνομά του. Νομίζω όλα ότι είναι. Ναι. Οπότε απογοητεύτηκε και από εκεί και μετά δεν έγραψε. Έγραψε όμως κάποια τραγούδια. Δεν έγραφε για πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί πιστεύετε ότι δεν έγραψε τραγούδια πολλά, ενώ άφησε τραγούδια όπως μου είπε η μητέρα σας. Καταρχήν έχει αφήσει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι ανέκδοτα. Και για τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε η οικογένεια κάτι. Επιβάλλεται νομίζω, όχι για εσάς. Όχι, για τον πατέρα μου και για την Ελλάδα. Και για τους νέους που ακριβώς τον αγαπούν. Επιβάλλεται. Από όσο ξέρω, είχε κάποιες πικρίες και απομακρύνθηκε από τις εταιρείες τις δισκογραφικές. Λόγω... Ο πατέρας σας έφυγε πικραμένος όσον αφορά την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Πίστευε ότι μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Ο πατέρας μου δεν είχε πικρία για τίποτα. Και αυτό ήταν επίσης χαρακτηριστικό του. Αυτό θέλει τεράστια μεγαλοψυχία. Εντελώς. Μα αυτό προσπαθώ να σας μεταφέρω. Όχι. Ακόμη και μετά το ατύχημα που είχε το 4, που του κόστισε το παίξιμο του μπουζουκιού, έκτοτε δεν μπορούσε να παίξει. Μόνο συνέθετε και βρισκόταν με ανθρώπους της δουλειάς του, του χώρου. Ακόμη και τότε που τον ρώτησα, μου απάντησε αρνητικά. Τα τελευταία 3 χρόνια, χωρίς να έχει πικρία, είχε αρχίσει, μου το είπε, να του λείπει. Ήθελε να μπορεί να παίξει, αλλά ήταν αδύνατον πια. Ο Στέλιος έπαιξε και εντυπωσιακά πράγματα που έπαιξε. Σε όλες τις ταινίες είναι ο φίλος αυτά τα μπουζούκια που Μπλέσα, ναι, με τον Μπλέσα και μάλιστα κάναμε και ένα δίσκο που είχα την τιμή και συμμετείχα και εγώ με κλασικά τραγούδια, κλασικά κομμάτια, τα οποία τα διασκεύασε ο Μπλέσας και είναι μπουζούκι και λοιπά και λοιπά και παίζει μαζί με το Γιαννάκη τον Πιθηκότσι. Παίζουν οι δυο τους. Ο Στέλιος υπάρχει φυσιογνωμία του όργανου που λέγεται μπουζούκι. Φυσιογνωμία. Να πάρουμε, αυτό είναι όσον αφορά το Στέλιο μουσικό, να πάρουμε το Στέλιο άνθρωπο, ένα παιδί διαμάντι. Ο Στέλιος έπαιζε σε πάρα πολλά τραγούδια σε στούντιο και μαζί με τον Ζαμπέτα και μόνος του, ως εκτελεστής. Ο Στέλιος σαν εκτελεστής από το 63 μέχρι το 82 ήταν σε ένα στούντιο κλεισμένος όλη μέρα. 20 χρόνια. 63-82, 19 χρόνια. Πρώτα με τον Γιάννη τον Πιθηκότσι μαζί, μετά με τον Θανάση, τον Πολυκανδριώτη. Πολυκανδριώτη. Και με τον Ζαμπέτα έχει γράψει.
Με το Ζαμπέτα έκανε δεύτερο μπουζούκι ο Στέλιος στο Ζαμπέτα. Αλλά έγραφε. Έγραφε σε στούντιο πάλι. Δούλευε και όλη τη Φίνος Φιλμ γράψανε. Ναι, αυτές οι πενιές, να το πω, του Ζαφυρίου στα ελληνικά που έργα είναι μοναδικά. Και εσείς το λέτε. Μα είναι αξεπέραστα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Εγώ τα ακούω και κλαίω. Αυτές οι ελληνικές ταινίες που έχουν μπουζούκι που είναι από πίσω Ζαφυρίου, που είναι και δύσκολα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά που έπαιζε. Τα μελετούσε σπίτι και πήγαινε και τα έπαιζε. Ποτέ. Όχι. Στο στούντιο κατευθείαν. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Έκανε μαθήματα ο Στέλιος σε μικρούς. Δίδασκε. Ποτέ. Έκανε στον Στέλιο το Τζανετή. Αλλά επειδή ήταν γείτονας, χωρίς χρήματα, ερχόταν εδώ ο Στέλιος και του δείχνει. Ο μόνος με αυτής που είχε ήταν ο Στέλιος Τζανετής. Ναι, σε κανέναν άλλον. Για πείτε μου, ο Στέλιος έπαιζε όλη μέρα σε ένα στούντιο εδώ, στα μαγαζιά κλπ. Και εσείς ήσασταν μαζί και νύχτα και μέρα κλπ. Όχι μέρα, ποτέ μέρα. Τη νύχτα, ναι, τη νύχτα. Τη νύχτα πάντα. Φεύγαμε η ώρα 11 από εδώ και γυρίζαμε 5 το πρωί. Και ξυπνούσα η ώρα 7 για να σηκώσω τις χειρίες να πάω στο Αρσάκιο. Και ο Στέλιος στο στούντιο για να γράψει. Γιατί έγραφε συνεχώς. Τότε περίπου είχε αρχίσει και αραίωνε. Mm. Μετά το 75. Για μένα ήταν ένα όνειρο να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο, να τον γνωρίσω και να δουλέψω. Τον αγάπησα τόσο πολύ που τον είχα σαν πατέρα μου. Κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι του. Α, συναντιώσουν, μετά πήγαινε. Κάθε μέρα πήγαινα στο σπίτι του όταν δουλεύαμε μαζί. Και με έπαιρνε με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε κάτω. Αργότερα πήρα και εγώ αυτοκίνητο.
Πηγαίναμε στη δουλειά δηλαδή και τον έπαιρνε εγώ με τα μάξι. Και μάλιστα η κυρία Άννα φοβόταν να μην. Επειδή ήμουν καινούριο οδηγό, να μην τρέχω. Ήταν ένα γλυκύτατο άνθρωπο, ένα ογκόλυθο σαν μουσικό. Για πε μου λίγο, ο Στεργίου, ο δεξιοτέχνη, τη γνώμη σου για τον Ζαφυρίου. Τι είχε δηλαδή. Ο Στέλιο ήταν καταρχήν μεγάλο δεξιοτέχνη στο Κουτουλίου. Ήταν γρήγορο παίχτη. Άσχετα αν έπαιζε αυτά που έπρεπε. Στο ευρύ κοινό. Mm. Γιατί ήταν τα τραγούδια αυτά. Ναι, το πρόβλημα. Δεν ήταν ποτέ φλίαρος παίχτης. Καμιά φορά εμείς για να δείξουμε ότι θέλουμε να είμαστε καλοί, υπερβάλλουμε λιγάκι στο παίξιμο. Ο Στέλιος ήταν αληθινός. Ήταν μεγάλος δεξιοτέχνης. Εμένα, όταν πήγαινα στο σπίτι του. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πολύ πιο νωρίτερα, πριν τη δουλειά, πήγαινα στο σπίτι του, μου έδειχνε πάρα πολλά πράγματα στο όργανο. Τα έχει κρατήσει αυτά. Έχω βοηθηθεί από αυτά, όχι τα έχω κρατήσει. Και δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτά που άκουγα. Ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και. Υγείας. Ναι, και δεν μπορούσε να κουραζόταν, ξέρω τι εύκολα. Αλλά είχε στιγμές απίστευτης δεξιοτεχνίας στο Κουτουλίου. Και μάλιστα κάποια από τα ορχιστρικά που έχω δημιουργήσει εγώ. Που έχει γράψει σχετικά σου, ναι. Έχω επηρεαστεί από το Στέλιο του Ζαφυρίου. Οι φρασολογίες είναι Στέλιος Ζαφυρίου. Σκλαβιά, δεν τη βαστώ, δεν τη βαστάω. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάχα για να κελαϊδάω. Θα χτίσω 20 πολλές κι άμα γουστάρω αγκαλιές από Κανάρα σε Κανάρα τα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα τα πετάω. Θέλει ζωή μας αλλαγές και ασαντίζονται πολλές. Δεν δίνω φράγκο κάθε μια τι θα μου σούρει και το πουλί για να τραβεί. Πρέπει να αλλάζει την τροφή και όχι σκέτο καλαμπούρι, καλαμπούρι. Πάμε! Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάχα φιλικιά να κελαϊδάω.
θα χτίσω 20 φωλιές. Κι άμα γουστάρω αγκαλιές από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Ο Στέλιος Ζαφυρίου είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως και άλλοι σολίστες, αλλά εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Όχι ότι γιατί είναι Θεσσαλονικιός, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά φυσιογνωμία όσον αφορά σαν άτομο και το ήθος του και όλα που ξέρουμε εμείς στη δουλειά μας, αλλά είναι και πολύ μεγάλος σολίστας και είναι από τους πιο εκφραστικούς σολίστες που έχουμε στην Ελλάδα.
σβήσω πια. Τότε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου, σε μια γωνιά, κι ας πίσω πια. Μπροστά στο σπίτι σου, σε μια γωνιά. Ο Στέλιος, μετά το 80 που άρχισαν τα πράγματα να χαλάνε, ναι. Συνονογιόμαστε, ναι, ναι, καταλάβατε, ναι, ναι, τι λέω. Ναι. Τι έλεγε, που άρχισαν να μειώνονται τα μπουζούκια στους δίσκους, να μειώνονται στα μαγαζιά. Πώς το αντιμετώπιζε αυτό? Ο Στέλιος ήταν πολύ πληγωμένος με αυτά, γιατί δεν το περίμενε. Αυτή τη στροφή που έγινε και αυτός ο πόλεμος που δέχτηκαν και δέχονται, δεν το περίμενε. Έτσι είναι ή κάνω λάθος? Εγώ εγκρίνω και επαυξάνω. Πιστεύω όμως... Αυτό πίστευε και ο Στέλιος όμως. Σας το λέω επειδή το πίστευε. Το ξέρω. Εγώ συγγνώμη όμως που θα το κάνω και ένα βήμα παραπάνω. Κάπου φταίνει και οι μπουζουξίδες όμως που δεχθήκαν αυτόν τον παραγωνισμό. Δεν φταίνει. Ο Στέλιος θα το δεχότανε? Θα ανέβαινε ποτέ ο Στέλιος διακοσμητικά σε μια ορχήστρα? Ο Στέλιος ήταν άλλος χαρακτήρας. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν μπορείς να τους κακίσεις, κύριε. Δεν τους κακίζω, αλλά δεν φταίνουν μόνο οι άλλοι για το γεγονός ότι... Εγώ πιστεύω ότι φταίει η εποχή. Ότι άλλαξε η εποχή. Πες μου κάτι ως μουσικός. Επειδή εσύ έχεις ασχοληθεί με την κλασική μουσική προφανώς, έτσι. Πιάνο. Ναι. Πιάνο. Ένας μουσικός είναι μουσικός. Αυτό ακριβώς. Αν είναι μουσικός, είναι μουσικός. Δεν υπάρχουν όρια στις μουσικές. Ο μπαμπάς μου ήταν μέγιστος. Είναι. Μέγιστος μουσικός, δεν του λείπει τίποτα. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ιερέστε, να σου κάνω η εξής. Πιστεύεις, τώρα σου μιλάω ως μουσικό, να μου απαντήσεις, χωράει το μπουζούκι σε τέτοιες ορχήστρες? Συμφωνικές. Είναι δύσκολο. Όχι από άποψη ηθικής. Όχι βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κανένα ηθικό όργανο. Έτσι δεν είναι. Όχι, λέω από άποψη... άλλο ήθος αυτό, άλλο ήθος, ναι, το, ναι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι έτσι, αλλά είναι δύσκολο γιατί το μπουζούκι έχει στενό ήχο σαν όργανο. Το λέγαμε και με τον δάσκαλό μου αυτό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τα άλλα όργανα έχουν, τα έγχορδα ας πούμε της συμφωνικής, έχουν ευρύτερο φάσμα ήχου. Το μπουζούκι έχει στενό και πρέπει οπωσδήποτε να του βάλεις κάτι μικρόφωνο και τέτοια. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση που δεν είναι ένα ενιαίο σώμα, όπως ας πούμε αυτό της συμφωνικής ορχήστρας, που έχουν όλα τα έργα. Έχουν γίνει όμως έργα, εγώ ξέρω, ναι, και είναι πολύ ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραία, και στο Ηρώδιο και παντού ας πούμε. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό, να μπει μικρόφωνο για να του φτάσει. Του είχε συζητήσει αυτό με το Στέλιο Ζαφυρίου? Ναι. Τι άποψη είχε? Χαιρόταν πάρα πολύ όταν έπαιζαν οι μπουζουξίδες με τις συμφωνικές και εγώ μάλιστα είχαμε και μια κόντρα. Και του έλεγα ότι εντάξει, είναι λίγο, παιδί μου, πολύ πιεσμένο δηλαδή. Αλλά το συζητούσαμε και τίποτα, δεν, του άρεσε και ήθελε το μπουζούκι να είναι παντού. Ήταν το όργανό του. Ένας άνθρωπος δηλαδή όταν είναι μουσικός, δεν πάει να είναι πολλά τα όργανα γύρω του και να τα αγαπάει όλα. Το όργανό του θα το υποστηρίξει σαν... Σας έβαζε να ακούσετε τραγούδια που έγραφε, να, βέβαια, του πείτε τη γνώμη σας? Κατευθείαν. Με το που φτάναμε, μόλις είχε τελειώσει ένα τραγούδι, καθόμασταν κάτω και το ακούγαμε. Και του λέγατε καλό, δε, μπαμπά, λέγαμε δεν λέγαμε την άποψή μας. Συνήθως... Συνήθως η άποψή μας ήταν θετική, γιατί έτσι. Ο πατέρας μου είχε μια φοβερή ευαισθησία και γνώση της λαϊκής ελληνικής μουσικής, οπότε αυτό το έβγαζε. Τα τραγούδια που έγραφε... Στίχους δεν έγραφε.
Δυστυχώς όχι. Αν έγραφε στίχους θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το έργο που θα έχει αφήσει. Είναι και η συνέχεια του Ζαμπέτα, αν θες. Έτσι, της σχολής Ζαμπέτα μέχρι την εποχή μας. Βέβαια, πάτησε πάνω στο παίξιμο του Ζαμπέτα και προχώρησε το δικό του το μουσικό ύφος. Τώρα, σαν άνθρωπος, θα πω το εξής, ότι με αυτή τη δουλειά που κάνουμε, είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς, σε εισαγωγικά μύθους, ας πούμε. Έτσι. Ο κύριος Στέλιος είναι από τους λίγους που δεν απομυθοποίησα.
σαν άνθρωπος, σαν μουσικός, σαν παίχτης, απίστευτος. Σαν Μπουζουξής, όπως είπε και ο Μανώλης πιο πριν, ο καλύτερος στη δισκογραφία, η καλύτερη πενιά, ο πιο εκφραστικός, φοβερή μουσικότητα, ήχος, τεχνική, τι να πω, ας πούμε. Και βέβαια είχα και την τύχη να τον γνωρίσω και εκεί μετά ήρθε και έδεσε το πράγμα που λέμε, γιατί είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη, γεμάτος αρχοντιά, γεμάτος αγάπη, αν θέλεις, ακόμα και για τους νέους μπουζουξίδες, σπουδαίος. Πάρα πολύ μικροί πιτσιρικάδες. Ναι. Από 20 έως 30 και ακόμη πιο μικροί, πλέον είναι πάρα πολύ κατριτισμένοι, παίζουν, ξέρουν γιατί τώρα με το διαδίκτυο. Με χαρακτήρα, το ξέρουμε αυτό. Ο Στέλιος πρόλαβε, το κατάλαβε αυτό. Ξέρετε πόσα παιδιά περάσαν από εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν αισιόδοξος για αυτό το γεγονός. Ασφαλώς και ήταν. Ήταν και πολύ χαρούμενος. Και τους έδειχνε ό,τι θέλανε. Ήταν πολύ συγκινητικό όταν έπαιρνε ένα παιδί τηλέφωνο και ερχόταν με κάποιον άλλον μαζί για να δουν και να ακούσουν το Στέλιο. Πάρα πολύ συγκινητικό. Και είχε τόσο υπομονή και με λαχτάρα το έκανε δηλαδή. Με όρεξη και λαχτάρα. Με τους νέους χαιρόταν όταν έβλεπε κάποιους να παίζουν. Απεριόριστα. Τους αγαπούσε πάρα πολύ τους νέους. Τους αγαπούσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένας άνθρωπος αβίαστος, χωρίς κάποιο κράτημα εσωτερικό. Και γι' αυτό τους αντιμετώπιζε όπως αντιμετώπιζε έναν μεγάλο, με τον ίδιο σεβασμό αντιμετώπιζε και τους μικρούς. Μέχρι που έφυγε ήταν ευτυχισμένος. Δεν είχε κακές ώρες στη ζωή του. Είχε τα παιδιά του, είχε μένα, είχε όλους τους συγγενείς. Είχε τη μουσική. Αλλά η μουσική ήταν η παρέα του. Κοιμότανε με ακουστικά στα αυτιά. Και άκουγε όλο το βράδυ μουσική. Δεν του λείψε ποτέ. Τα ακουστικά από τα αυτιά δεν του λείψανε ποτέ. Για να μην με ενοχλεί. Για μένα είναι τεράστια τιμή που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι μουσική του Στέλιου και στιχάκια δικιά μου, αυτό που είπε ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος. Και είναι πολύ ωραίο. Και το είπε πολύ ωραία το παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη και κάτι άλλο. Ήρθε και για να με γνωρίσει στην παρουσίαση. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ευγένειά του. Ναι, ο Γεράσιμος είναι φίλος και πάρα πολύ ευγενής. Ήθελα να πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πέρα, με τον Χρήστο, με το χέρι έκανε στον υπολογιστή, έγραφε το τραγούδι εδώ που μας έδωσε τη μουσική. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση ότι μας έδωσε τρία. Λες, αυτά τα στιχάκια πάρτε τρία, όποιο θέλετε. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε κάνει τρεις παραλλαγές. Μου έκανε εντύπωση. Προσπαθείς να αγαπηθείς, μα μόνο να αγαπήσεις, γιατί μονάχος θα βρεθείς το πρόβλημα να λύσεις. Μη προσπαθείς να αγαπηθείς, μα μόνο να αγαπήσεις, γιατί πικρά θα πληγωθείς, θα κλάψεις, θα δακρύσεις. Ένα ταξίδι είναι η ζωή, μικρό το πέρασμά σου, μια αγκαλιά, ένα φιλί και σε λιγάκι γεια σου. Ένα ταξίδι είναι η ζωή, μικρό το πέρασμά σου, καφέ, σιγάρο το πρωί και το βραδάκι γεια σου. Αυτό που ψάχνεις και ζητάς, βρες αφορμή να ζήσεις. Ο χρόνος είναι μια στιγμή και μη την αγνοήσεις. Αυτό που ψάχνεις και ζητάς, βρες αφορμή να ζήσεις. Είναι η ζωή μας μια στιγμή, μη την περιφρονήσεις. Ένα
ταξίδι είναι η ζωή. Μικρό το πέρασμά σου, μια αγκαλιά, ένα φιλί και σε λιγάκι γεια σου. Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Μικρό το πέρασμά σου, καφέ σιγάρο το πρωί και το βραδάκι γεια σου. Ο Στέλιος Ζαφυρίου έφυγε πριν από 4 χρόνια περίπου και κάτι. Ακριβώς. Το κενό που άφησε, φαντάζομαι, σε εσάς είναι. Δεν αναπληρώνεται. Αυτό το δυσαναπλήρωτο δεν είναι καλή έκφραση. Αυτό το κενό έτσι δεν αναπληρώνεται σε κανέναν, ναι, όταν χάνει δικό του άνθρωπο, αλλά ο πατέρας μου άφησε ένα μεγαλύτερο κενό λόγω του εύρους της ψυχής του. Πέρα από την απώλεια του αγαπημένου σου. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος φράγησε με τη δεξιοτεχνία του και με τις ικανότητες και τις δυνατότητες του το λαϊκό τραγούδι, το λαϊκό πολιτισμό, το μπουζούκι συγκεκριμένα. Αυτό το πράγμα που είχε ο πατέρας σας, πιστεύετε ότι ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς? Όχι, ήταν αποτέλεσμα. Ήταν έμφυτο, ήταν ταλέντο. Ναι, ασυζητητή αποτέλεσμα της ψυχής του. Εσείς ξέρετε που είσαστε στον κύκλο αυτό, τον καλλιτέχνη. Εγώ, μετά από την εμπειρία μου μαζί του, ξέρω γιατί ήταν αυτός ο καλλιτέχνης. Λόγω της ψυχής του. Λόγω μιας τεράστιας ψυχής, λόγω μιας τεράστιας αγάπης, η οποία ήταν ανταποδοτική με το περιβάλλον του, και λόγω μιας εκπληκτικής ψυχοσύνθεσης, στο να αντιμετωπίζει θετικά και με χιούμορ τα πάντα. Καταρχήν είχε κλασική παιδεία, που είναι πολύ σημαντικό. Όποιος έχει κλασική παιδεία μπορεί να καταλάβει τι λέω. Λοιπόν, ήταν ένας ογκόλυθος ο Στέλιος. Όσον αφορά ο ήχος του, δεν το συζητάω, θα ήταν φτωχότερο το μπουζούκι χωρίς το Στέλιο του Ζαφυρίου. Με αυτά που έχει παίξει, που έχει αφήσει. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο συνθέτη. Κρυστάλλι. Ήταν μεγάλο συνθέτη, ε. Πολύ μεγάλο συνθέτη. Απλά ήταν αυτό που λέμε εμείς αξιοπρεπής άνθρωπος, τεράστια προσωπικότητα σαν χαρακτήρας και τον ενοχλούσαν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και σταμάτησε. Και γι' αυτό και σταμάτησε σαν συνθέτης. Ότι ήταν και έχει αποδείξει. Ναι, μου είπε η κυρία Άννα ότι έχει αφήσει πάρα πολλά τραγούδια πίσω του. Που... Ναι, ήταν τεράστιο σε όλο. Ήταν από το Α και το Ω ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, ολοκληρωμένος σαν άνθρωπος. Εγώ τον έχω σαν πατέρα μου, αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ έκλαψα που δεν έχω κλάψει για δικούς μου ανθρώπους. Όταν έμαθα το νέο. Έκανα τότε Τζενεράλη στο Γιάλινο μία δουλειά, ένα αφιέρωμα για τον Άκη Πάνου. Και με πήρε ο Χρήστος Νικολόπουλος τηλέφωνο και μου είπε το νέο. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Παιδιά, αύριο παίζουν κατευθείαν. Έφυγα. Τρελάθηκα. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, διότι ο Στέλιος έφυγε και θα έπρεπε να έχουν παραμείνει πολύ περισσότερα για το Στέλιο τηλεοπτικά βίντεο. Είναι το μόνιμο κενό που υπάρχει για ανθρώπους που αξίζουν και θα πρέπει να τους ξέρουμε, που δεν υπάρχουν. Θα έπρεπε. Έτσι. Θα έπρεπε. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε την αξία τους μετά από πολλά χρόνια. Κάποιοι. Και ο Στέλιος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δασκάλου χωρίς να ξέρει τους μαθητές του, έτσι. Δεν είναι. Ποιος δεν έχει εμπνευστεί από το Στέλιο? Και επειδή δεν έχει μάθει. Ένα που να πει. Ό,τι και να παίξει, δηλαδή, μπροστά σου βρίσκει τραγούδια και ανακαλύψει ότι. Ποιος παίζει από πίσω και βλέπεις άλλο Ζαφυρίου. Θέλοντας και εμείς, δηλαδή, έχεις επηρεαστεί. Ο παπάς σου ως δημιουργός πιστεύεις ότι αδικήθηκε που δεν έβγαλε πολλά τραγούδια στον ομάδα? Ο παπάς μου δεν νομίζω ότι αδικήθηκε από κανέναν γιατί δεν έδωσε τέτοιο Όχι, δικαίωμα. Όχι, αδικήθηκε στον εαυτό του. Αναδίκησε τον εαυτό του που δεν έγραψε. Αυτό λέω, ότι δεν έδωσε τέτοιο δικαίωμα. Έκανε ό,τι ήθελε, όπως το ήθελε, χωρίς να στερηθεί τίποτα. Από αυτή την άποψη, γι' αυτό ήταν έτσι ευχαριστημένος και πλήρης. Δεν είχε κόμπλεξ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να φεύγουν νωρίς. Τι εννοώ? Δεν αφορά μόνο το Στέλιο, αλλά αφορά και άλλους ανθρώπους. Θα καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να δώσουν. Και θα έπρεπε, δεν υπάρχει βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι που να λέει ότι αυτός θα πρέπει να ζήσει άλλα 300 χρόνια. Για να μπορεί να δίνει. Σε αυτούς συγκαταλέγεται ο Στέλιος. Είμαστε εντάξει? Thank you.
χαλάσεις εντελώς. Δεν έχεις μάτια να κοιτάξεις ποιος είναι ο δρόμος ο καλός. Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος, στον εαυτό σου έτσι λες. Τι πάει να πει βρωμιά και τρόμος, κάτι φορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, τι πάει να πει είναι στραβός. Ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς. Έχει κι η λάσπη δόνη, κι από τη λάσπη πας να φτιάξεις αγάπη σαν αληθινή. Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος, στον εαυτό σου έτσι λες. Τι πάει να πει βρωμιά και τρόμος, κάτι φορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, τι πάει να πει είναι στραβός. Ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς. Καφένε στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη των έργων.
έσβησε το δάκρυ αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Έχω ένα καφέ ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Αυτών περιμένουνε. Έχω ένα καφέ παλιό, ένα παλιό ρημάδι, αχ να ήτανε καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε περιμένουνε. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα του σε ό,τι έχει σχέση με τη μουσική. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια του Στέλη που ούτε τα αγγίξαμε, ούτε τα ανοίξαμε, ούτε τα κοιτάξαμε. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μιλούσα με το γιο του Ατραίδη, του Βαγγέλη του Ατραίδη, που έχει γράψει τραγούδια και μου έλεγε ότι ο πατέρας μου έχει πάρα πολλά τραγούδια. Μιλούσα με μία στιχουργό, την Ευγενία Τιδρούζα, μου είπε ότι έχω πάνω από 150 τραγούδια του Ζαμπέτα και 60 του Καπλάνη. Εσείς μου λέτε ότι έχει πάρα πολλά τραγούδια ο Στέλιος. Δεν θα έπρεπε αυτά όλα τα σιρτάρια, όπως τα λέμε, κάποια στιγμή κάποιοι τέλος πάντων να σκύψουν πάνω σε αυτά, γιατί δεν μπορεί να στέρεψει ο Ζαφυρίου από ταλέντο. Αυτά που έχει γράψει είναι Ζαφυρίου. Σίγουρα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι λάθος, αμαρτία να το πω λαϊκά, να είναι σε ένα σιρτάρι κλεισμένα. Εννοείται ότι είναι δικά σας και των παιδιών του, αλλά να τα μάθει ο κόσμος, να κυκλοφορήσουν στο όνομα του Ζαφυρίου, ρε παιδί. Το κακό είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανείς από εμάς. Δηλαδή, εγώ έχω μόνο ένα, είναι τα παιδιά μου, που η μία, αφού τελείωσε τη νομική, λέει τώρα γίνομαι ό,τι θέλω εγώ και έγινε μουσικός. Καλά έκανε μεταξύ μας. Όχι, το έχω και τύψει σε αυτό. Που τελείωσε νομική. Όχι, που δεν την καταλάβαμε τόσο πολύ. Γιατί από τότε η Φένια από τα 23 της ασχολείται συνεχώς με τη μουσική. Μα συνεχώς. Είναι... Ένας τελικός Στέλιος. Είναι σοφή. Στη μουσική είναι σοφή. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πηγή έμπνευσης για τους επόμενους μπουζουξίδες και όχι μόνο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο και χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν έχει ακουστεί κακή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος... Ο συνάδελφος πώς ήταν, τους νέους τους πρόσεγε. Τέλειος. Τους τέλειος. Πρόσεγε τους νέους. Τέλειος. Ναι. Ο συνάδελφος ήταν... Ενέπινε σεβασμό, έτσι. Είτε ο κατώτερος να ήσουν, είτε ο ανώτερος, θα σε σεβόντανε και όπως τον σεβόμασταν. Ήτανε ο τέλειος άνθρωπος. Κύριε Στέλιο, το φωνάζατε ή Στέλιο. Εγώ πολλές φορές το φώναζα και μπαμπά. Ναι, απαντούσε. Παραγγελία, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Ο Ζαφυρίου είχε χαρακτηριστικό την καθαρότητα, την παινιά, τον αυτοσχεδιασμό. Τι είχε αυτός ο οποίος, αυτό κάτι. Θα τα αφήσω αυτά στην άκρη, γιατί έχουν μιλήσει τόσοι για όλο αυτό. Εγώ θα σου πω τι είχε ο Στέλιος σαν άνθρωπος που τον έζησα. Έτσι. Είχε μια μεγάλη καρδιά ο Στέλιος, η οποία χώραγε τα πάντα μέσα. Δεν άκουσα ποτέ να πει κακό λόγο για συνάδελφο, δεν άκουσα ποτέ να παραπονεθεί. Πάντα μιλούσε με πολύ αγάπη για όλους και πάντα βοηθούσε. Όταν του λέγα Στέλιο, εδώ πώς κάνεις αυτό, πάντα. Δεν είχε μυστικά. Εγώ, ένας άνθρωπος που ξέρει την αξία του, δεν έχει ανασφάλειες. Τελειώνοντας, θέλω να μου πεις δύο-τρία, μάλλον ένα πράγμα. Ένα πράγμα για τον Ζαφυρίο. Γιατί έχω ακούσει ότι έχει πει ο Ζωζέφ ότι το καλύτερο όργανο που έχει κάνει ποτέ ήταν του Στέλιου. Είναι του Στέλιου. Εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι αν το καλύτερο όργανο που έχει κάνει ποτέ ο Ζωζέφ το πιάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι Ζαφυρίου, δεν πρόκειται να βγάλει αυτόν τον ήχο. Εννοείται. Βοηθάει το όργανο, αλλά κατά βάση δεν είναι ο Ζαφυρίου. Ο Στέλιος μου είχε πει ότι είναι 60% το όργανο και 40% ο παίχτης. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αξία του Στέλιου ήταν τόσο μεγάλη που οτιδήποτε και να του δίνει. Έτσι, μπράβο. Θα έπαιζε. Τώρα τι συζητάμε. Αυτό όμως μου το είχε πει ο ίδιος ο Στέλιος. Δεν μπορεί να το έκανε επειδή είναι εξαιρετικά μετριόφρον για να μειώσει. Εντάξει, βοηθάει τον παίχτη ένα καλό όργανο να εκφράσει αυτό που. Γιατί το όργανο πρέπει να σε ακούει. Κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες. Για μένα ο Ζαφυρίου είναι ο Ζαφυρίου. Το τι όργανο είχε είναι δευτερεύουσα σημασία, τέλος πάντων. Θέμα τι έκανε στο όργανο. Βέβαια. Πώς το χειρίστηκε. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάντα ήμουν θαυμαστής του Στέλιου. Και όσο αναφορά για το. Γιατί είχε και, και το χιούμορ του και τα έτσι. Μου έλεγε πώς μπορείς μόνο και τραγουδάς. Γιατί εγώ έβγαινα και τραγουδούσα. Ξεκίναγα τότε με τη Μαρινέλα. Κατέβαινε η Μαρινέλα και έβγαινα εγώ κολλητά. Άφηνα την κιθάρα και έπαιρνα το μικρόφωνο και έβγαινα και έλεγα κάποιο τραγούδι. Για να μεσολαβήσει, να πούμε, να αλλάξει η Μαρινέλα 2-3 τραγούδια και ξαναβγεί δεύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή έκανα τη γέφυρα. Σε αυτή τη γέφυρα εγώ δεν περίμενα να παίξει εισαγωγή η ορχήστρα. Εγώ είχα στα αυτιά μου τον ήχο και έμπαινα σε ένα τραγούδι άσχετα από αυτά που λέγαμε τότε, το οποίο έμπαινα χωρίς να ακούσω κάποιο όργανο, έμπαινα και τραγουδούσα ακαπέλα που λένε, πριν μου δώσουν τον τόνο και ερχόταν η ορχήστρα μαζί μου, πάντα στο σωστό τόνο όμως. Ας πούμε Φραγκοσυριανή, Φαμινόρε και λοιπά, όπως και αν ήταν. Και μου έλεγε ο Στέλιος, πώς μπορείς και το κάνεις, το έλεγε κοίτα και... Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό. Εγώ τόσα χρόνια πολεμάω τραγουδίσω, γιατί άμα σου πω μια μελωδία, δεν θα καταλάβεις ποια μελωδία είναι αυτή. Ας πούμε, τα παιδιά του Πειραιά, με το μπουζούκι, το παίζεις ωραία. Με τη φωνή, ταρίρα, δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα έδωσε πάρα πολύ γέλιο. Να σου πω, θα μου κάνεις μια χάρη. Θα φωνάξω σε λίγο και τον Παναγιώτη Στεργίου, να πάρεις και την κιθάρα εσύ, να παίξουμε ένα κομμάτι του Στέλιου. Πολύ ευχαρίστως. Και τον Χρήστο Βιδινιώτη, να παίξουμε από ένα κομμάτι του Στέλιου. Πολύ ευχαριστώ. Να ζητήσω πρώτα λίγο χρόνο, να μάθω λίγο κιθάρα και μετά... Ό,τι πεις, ό,τι πεις. Σε τρία χρόνια θα τα γράψουμε. Να σε καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ. Και με φυλάγες
κοιτάγε στα τρένα και δε μιλάγε. Χάθηκε μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και τη νύχτια. Και έγινε το Σάββατο βράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Το παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό βγαίνω στο κατώφλι και σε καρτερό και περνούν τα τρένα και σφυρίζουνε. Μέσα στα ποβράδο, μέσα στην πόρα το καπνό και την νύχτια. Και έγινε το Σάββατο βράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Και έγινε το Σάββατο βράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Ήταν τυχερός που βρέθηκαν η ομάδα Μαρινέλα Μπαμπάς Καζατζίδης και έτσι ξεκίνησε με καλές... Με τις κορυφές. Ναι, όχι, με καλή ενέργεια, ναι. Θέλω να πω. Και ήταν και οι φίλοι, συνομίλοι και η Θεσσαλονίκη, ήταν, ναι, όλα μαζί. Ναι, ναι, ο κόσμος ήταν γλυκός μαζί του. Πες μου και κάτι τελευταίο, ο μπαμπάς σου έχει φύγει 4 χρόνια και κάτι. Mm. Σαφώς και σου λείπει ως άνθρωπος. Ως μουσικός... Πάρα πολύ. Περισσότερο. Ναι. Ως μουσικός, άμα μπορούσες να του πεις κάτι, τι θα του έλεγες? Ό,τι του έλεγα. Ότι... μπαμπά, μου κάνεις εντύπωση. Με εντυπωσιάζεις πάντα, όποτε το ακούω. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είστε η πέμπτη ή η έκτη συνομιλήτρια και συνομιλητής που έχω, που μου λένε ότι ο δικός τους άνθρωπος έχει αφήσει πάρα πολλά τραγούδια και που έχει την άποψη ότι κάτι πρέπει να γίνει. Θεωρώ, είμαι πεπισμένος δηλαδή, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματήσαν ξαφνικά να γράφουν. Όχι, βέβαια. Αυτά λοιπόν που έχουν αφήσει, επειδή υπάρχει μια τεράστια ένδυα στην εποχή μας, τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει, εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει, γιατί και οι νέοι γράφουν. Ναι. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα, όχι εκμεταλλευτείτε, να τα εκμεταλλευτείτε ηθικά. Όχι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να οργανώσουμε τη δουλειά τους, που αυτοί από την αγάπη τους, από τον τρόπο ζωής τους, δεν είχαν το μυαλό να οργανώσουν, και να τη βγάλουμε προς τα έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και θεωρώ ότι δεν εξαντλείται εύκολα ούτε ο άνθρωπος ούτε το θέμα Στέλιος Ζαφυρίου. Με τίποτα. Αλλά καλά. Το να το θίγουμε είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ. Είναι επιβεβλημένο για μένα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο Στέλιος έφυγε 4 χρόνια. 3 μήνες και 17 μέρες σήμερα. Μάλιστα. 23 του Φεβρουαρίου του 2015. Και είχε γεννηθεί 23 Απριλίου του 1937. Ακριβώς. 4 μέρες πιο μεγάλος από τον Μάριο τον Κώστα. Δεν το ήξερα.
Δεν το ξέραμε. Δεν νομίζω ότι το ήξερε και ο Στέλιος. 5 μήνες μεγαλύτερος από τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και 6 από τον Λάκη τον Καρνέζη. Όλοι το 37 έχουν γεννηθεί. Δεν πρέπει να γίνει μια εκδήλωση για τον Στέλιο. Το είχε πει και ο Χρήστος αυτό, αλλά το συζήτησε με τον Στέλιο, αλλά κοιτάξτε κάτι, ο Στέλιος ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είχε μουσική στο μυαλό του, στην καρδιά του, στα πάντα του. Δεν τον ένοιαζε για τίποτα άλλο. Λέω τώρα που έχει φύγει ο Στέλιος. Ναι. Όχι στη μνήμη του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται για να κάνουμε κάτι για τη μνήμη τους. Για το έργο του Στέλιου. Ο Στέλιος έχει παίξει σε εκατοντάδες, μπορώ να πω και χιλιάδες. Είναι πιο σωστό. Δεν πρέπει να μαζευτούν. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν ήταν να κάνουμε την εκπομπή του Στέλιου, για το Στέλιο στην τηλεόραση, ήταν πολύ δύσκολο. Βαρέθηκα να λέω όχι, γιατί είχαμε κλείσει, δεν μπορούσε μια εκπομπή να χωρέσουν όλοι. Είχατε προσφορά μεγάλη πτώχα. Θέλανε να έρθουν όλοι. Δεν υπήρξε κάποιος, μου έλεγε να έρθω κι εγώ, να έρθω κι εγώ. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει σαν το Στέλιο. Να γίνει μια εκδήλωση χωρίς χρήματα, δεν το λέω για τα χρήματα. Ρε παιδί μου, να μάθει ο κόσμος ότι υπήρξε και θα υπάρχει ένα Στέλιο Ζαφυρίου ο οποίος πρόσφερε. Αυτό λείπει. Αυτό λέω. Ποιος να το κάνει αυτό, κύριε. Θα το αναλάβουμε, εμείς θα το κάνουμε. Όλοι θα έρθουν ανιδιοτελώς, αφιλοκερδώς, θα παίξουν για να τιμήσουμε το Στέλιο Ζαφυρίου. Αυτό χρειάζεται σε αυτόν τον τόπο. Να τιμούνται αυτοί που δεν αναφέρεται κανείς το όνομά τους και που αξίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα σας πω κάτι που δεν το έχω ξανακούσει, αν και είναι συγκινητικό. Σας είχα πει στον αποχαιρετισμό του να είστε καλά, να το θυμάστε. Και μου είχατε πει μια κουβέντα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μου είπατε, δεν θέλω να είμαι καλά να τον θυμάμαι, θέλω να είμαι μαζί του. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν συγκλονιστική ακόμη κουβέντα. Ακόμη δεν θέλω να είμαι καλά, κύριε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η σημερινή μουσική, εν προκειμένου οι Μπουζουξίδες, που να, για να μιλήσουμε για σένα. Πώς τους βλέπεις σε σχέση με τους παλιούς? Είναι δεξιοτέχνες, σαφώς είναι. Τι έχουν υπέρ, τι έχουν κατά ή πώς είναι διαφορετική? Οι παλιοί έπαιζαν πιο πρωτόγονα και είχαν ο καθένας τους ένα στυλ δικό τους. Οι καινούργοι παίζουν σαν κομπιούτερ το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν δηλαδή ταυτότητα. Έχουν πάει σε κάποιο δάσκαλο που τους μαθαίνει. Είναι καταπληκτικοί, γρήγοροι, μουσική πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Και είναι τέλειοι σαν το κομπιούτερ. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβεις ποιος παίζει. Δεν έχουν χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας πώς αποκτύεται? Θέλει συνέστημα, τι θέλει? Ψυχή. Ψυχή, Το εγώ σου. Έφυγες και πήγες μακριά, σύννεφα σκεπάσαν τη καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια. Κι αντιλαλούν τα βήματα σου και ο πόνος με τραβάει κοντά σου. Μα τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια.
κλαδιά σωπαίνουν τα πουλιά, έρημη πάλια μας η φωλιά, φύτρωσε στην πόρτα μας χορτάρι, απ' τα χέρια μου σ' έχουνε πάρει. Μα τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Αχ, και να αλλάζαμε καρδιές να δούμε ποια πονάει. Αυτή που θα κοπεί στα δυο, για δυο θα αγαπάει. Όταν ζεις στην κόψη, δεν φοβάσαι μη κοπείς. Δεν υπολογίζεις τι θα κάνεις, τι θα πεις. Τα παντελόνια, φίλε μου, περίεργα είναι ρούχα, με ευκολία τα φοράς, δύσκολα όμως θα τιμάς.